Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό ZETAI. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω και να σας αναλύσω το κεφάλαιο 644 του αγαπημένου μας μάγκα Naruto. Θα ήθελα πολύ να πω ότι αυτό το κεφάλαιο είναι ένα καλό κεφάλαιο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το πω. Το σημερινό κεφάλαιο δεν έχει να μας προσφέρει κάτι το αξιοσημείωτο. Πάμε να δούμε το γιατί με μια γρήγορη περιγραφή των γεγονότων. Το κεφάλαιο ξεκινάει όπως ξεκίνησε το προηγούμενο, δηλαδή με τον Ναρούτο και τον Μινάτο να έχουν ενώσει τις γροθιές τους. Ενώ οι νίντζα φαίνεται να μην ξέρουν πώς θα αποδράσουν, ο Ναρούτο είναι αρκετά χαλαρός διότι έχει σκεφτεί ένα σχέδιο που μπορεί να πετύχει. Ο Ναρούτο κάνει κάτι το οποίο έχει κάνει ξανά, δηλαδή να προστατέψει τους Σινόμπι με το τσάκρι της αλεπούς, μόνο που αυτή τη φορά είναι πιο δυνατό λόγω του άλλου μισού Κουράμα που είναι μέσα στο Μινάτο. Τελικά, αφού όλοι πλέον πήραν το τσάκρι που τους έδωσε ο Ναρούτο, ο Μπίτο έστειλε τα μπιζουντάμα του και όπως περιμέναμε όλοι απέτυχαν. Ο Μινάτο, αφού πλέον έχει ενώσει το τσάκρι του με τον Ναρούτο, μπορεί πλέον να μεταφέρει όλους τους Σινόμπι επειδή νωρίτερα ο Ναρούτο έχει μοιραστεί το τσάκρι του με όλους. Μπορώ να πω ότι αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του κεφαλαίου, μα βαρέθηκα πλέον πάντα να σώζονται από ένα teleportation του Μινάτο. Έχουμε δει αυτή την τεχνική πάρα πολλές φορές. Ώρα να σοβαρέψουν τα πράγματα σε αυτόν τον πόλεμο και να δούμε ότι κάποτε δεν θα υπάρχει μια λύση για όλα και ότι οι Σινόμπι θα είναι σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Διότι δεν νομίζω κανείς από εσάς να διάβασε το προηγούμενο κεφάλαιο και να πίστευε ότι η επίθεση του Ομπίτο θα έχει αποτέλεσμα. Το κεφάλαιο κλείνει με μια συγκινητική στιγμή με τον Μινάτο και τον Ναρούτο, αφού είχαμε πάλι flashback. Βασικά, λίγα πράγματα χρήζουν σχολιασμό σε αυτό το κεφάλαιο. Πάμε να τα δούμε. Κάτι άλλο που χρήζει σχολιασμό είναι το γεγονός ότι ο B είπε στο A-Tales ότι αυτό είναι, ας πούμε, το τσάκρα του Κουράμα όταν είναι τελείως ενωμένος και ο A-Tales τον διόρθωσε και του είπε ότι δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό μου κίνησε λίγο το ενδιαφέρον διότι αυτό το τσάκρα που περιέβαλε του Σινόμπι είπαν ότι είναι πολύ πιο δυνατό την προηγούμενη φορά και εγώ φαντάζομαι, εντάξει, βασικά αυτό πρέπει να είναι διότι ο Μινάτο έχει το άλλο μισό της αλεπούς και τώρα που ενώθηκαν πλέον αυτά τα δύο τσάκρα, μπορούμε να το πούμε έτσι, έγινε πολύ πιο δυνατό το κλόκ αυτό που τους περιβάλλει. Όμως το A-Tales είπε κάτι που μου κίνησε ενδιαφέρον, είπε ότι δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, θα το δούμε στα επόμενα κεφάλαια, αν και εγώ έχω μία μικρή υποψία ότι κάτι παίζει και με το τσάκρα των υπόλοιπων μπιζού. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να γίνει σε αυτή τη χρονική περίοδο ή πόσο Ναρούτο μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι γενικά στο τέλος θα έχουμε μία μάχη ανάμεσα σε δύο, ας το πούμε έτσι, wannabe Sage of the Six Path. Απ' τη μία τον Ομπίτο που έχει φυλακεί στα μπιζού και απ' την άλλη τον Ναρούτο που θα θέλει να τα ελευθερώσει και τα σέβεται, ας πούμε. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο πιστεύω θα γίνει. Επίσης, κάτι άλλο σε αυτό το κεφάλαιο που μου άρεσε είναι ότι ο Σάσκε δείχνει να σέβεται τις ηγετικές ικανότητες που έχει ο Ναρούτο και να τον ακούει αυτή τη στιγμή όσα λέει. Και από ό,τι φαίνεται, δείχνει να σέβεται τη δύναμη που έχει αποκτήσει πλέον ο Ναρούτο και ότι δεν είναι πια παιδί και ξέρει τι θέλει να κάνει, ξέρει που πατάει και έχει κάνει ένα σχέδιο στο μυαλό του και μια σωστή στρατηγική για να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Αυτό ήταν και για σήμερα το ZETAI. Από εμένα και την ομάδα του AnimeCast, τα λέμε την επόμενη φορά. Και να μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε το site μας για την καθημερινή anime και manga ενημέρωσή σας.